Μιας και δεν θα βγούμε με τη Φέη σήμερα το βράδυ, πάμε να δούμε έτσι ωραία ποτάκια με τον κύριο Πόρο, δεν φοράω γυαλιά, είδατε. Το με καταλάβω. Τον κύριο Σαμπαρά, με τον κύριο Χούτο, πολύ ωραία. Ναι, είναι που τα βάζει απλά. Σας είδαμε μάλιστα ότι βρεθήκατε και ως κριτής στο Next Top Model της Αμερικής. Είναι ένα show, δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Η τηλεόραση γενικότερα νομίζω πιο πολύ προάγει τα αστεία πράγματα, γι' αυτά έχουν τηλεθέαση. Δηλαδή, ο άνθρωπος θέλει να δει κάτι να γελάσει. Γενικότερα, δεν είμαι καρικατούρα. Οπότε, δεν γίνεται να είμαι κάτι άλλο από τον εαυτό μου. Υπάρχουν καρικατούρες φέτος στην τηλεόραση. Γεμάτη τηλεόραση καρικατούρες, μόνο καρικατούρες. Αν σου πει φέτος ο Νίκος Κοκλώνης ότι θα είσαι στο All Star, απλώς θα ήθελε να έχεις άντρα παρτενέρ. Λάκι χαβαλά με τίποτα. Άρα αυτό. Συνάκι, αυτού του δύο. Άμα δεν είναι αυτοί οι δύο, όλα καλά. Με τους οποίους να πούμε ότι συνεργάστηκες πριν από χρόνια στο Fab Five. Του. Μη μου ξανατύχει, Παναγία μου. Φέτος το όνομά σας δεν το είδαμε. Υπήρχε κάποιος λόγος? Δεν ξέρω. Ρωτήστε τους ανθρώπους που αποφασίζουν. Εσείς θέλατε? Δεν μου έχει γίνει πρόταση για να απαντήσω κάτι. Αλλά τώρα έτσι όπως με το ρωτάς, δεν έχω κίνητρο να πάω στο Survivor αυτή τη στιγμή. Στεναχωρηθήκατε που φέτος δεν σας έκαναν πρόταση? Όχι, δεν στεναχωριέμαι για τέτοια πράγματα. Στεναχωριέμαι για άλλα πράγματα, όχι για αυτά. Την προσωπική σας ζωή, σε τι φάση σας βρίσκουμε? Σε καλή φάση, ναι. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Το λέω αυτό γιατί πριν από λίγες μέρες η κυρία Ζάρα έδωσε μία συνέντευξη που είπε μεταξύ άλλων ότι έγινε γνωστή από τον χωρισμό σας. Εσείς σε αυτό πώς το σχολιάζετε? Έτσι είπε. Δεν το άκουσα. Άμα είπε έτσι και νιώθει έτσι, εγώ τι να πω. Το όνομα σου αυτές τις μέρες δεν το ακούσαμε στο νέο κύκλο του Survivor. Ήταν κάτι που το ήθελες? Που δεν το ακούσαμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που το ήθελα. Ήταν μια εμπειρία που την έζησα. Περάσαμε όπως περάσαμε, καλά, δύσκολα, ήταν αντίξωες συνθήκες. Θεωρώ πολύ δυνατά τα παιδιά που ξαναπηγαίνουν και δίνουν το παρόν. Εγώ δεν θα ήθελα να ξανασυμμετάσχω στο Survivor. Ηθοποιός είμαι, θα ήθελα να κάνω κάτι που αφορά την υποκριτική. Στην προσωπική σας ζωή, πώς σας βρίσκουν? Δεν με βρίσκεται. Είμαι από τους ανθρώπους που όταν έχω κάτι το χαίρομαι, όταν δεν έχω κάτι, μια σχέση εννοώ, πάλι χαίρομαι. Βρίσκω τρόπους να χαίρομαι. Δεν εξαρτώ την ευτυχία μου από τίποτα και από κανέναν. Θα κάνετε μια συνεργασία με κάποιον τραπέρ? Ας μην τα βάζουμε όλα σε ένα κουβά. Υπάρχουν και κάποια τραπ τραγούδια τα οποία έχουν έτσι πιο βαθύ και πιο στίχο, πιο ιδιαίτερο. Μπορεί, ναι. Μάλιστα, διαφορετικά πρόσωπα που έχουμε να τα δούμε και καιρό. Με αλαβουράκι με την κυρία στον Γεωργιάδη. Το τραγουδάρα να το παίζει μουσικό χαλί το τραγούδι. Τώρα μου μιλάει, τώρα με φυλάει. Όπως αναρωτήθηκε και ο Νίκος Μουτσινάς εχθές, τι έχει πάθει ο Άγγελος τελευταίες μέρες? Γιατί δεν ξέρω την κυρία Γεωργιάδη, είχε υπέροχα τραγούδια. Αυτό το τραγούδι ήταν στην νομική, απ' έξω το ξέρω. Α, για πες το. Όχι, παιδιά, όχι στην νομική, ήμουνα μαθητής όταν έπαιζα αυτό το τραγούδι. Ναι, θα ήθελα λίγο να ερεμήσεις. Λοιπόν, ο Τρίφωνας Σαμαράς πιστεύω ξεκάθαρο ότι όταν ακούει το όνομα Γαβαλάς και ποιο άλλο... Κυλίας Ψινάκη. Κυλίας Ψινάκης παθαίνει... Φλίκτη, ναι, καλέ, δεν θυμάστε τότε τι γινότανε. Περμανάτ παθαίνει. Περμανάτ. Ναι, αλλά είδες, το κρατάει. Είχανε σκοτωθεί τότε πολύ. Δηλαδή, οι δύο άνθρωποι με τους οποίους δεν θέλω να συνεργαστώ ξανά είναι αυτοί οι δύο. Πάντως με κανέναν άλλο δεν έχω πρόβλημα. Ειλικρινής. Εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί είναι πολύ τρυφερός και πολύ καλή ψυχή. Δηλαδή, συγχωρεί εύκολα ο Τρίφωνας. Γιατί οι ευαίσθητοι άνθρωποι πληγώνονται περισσότερο. Προφανώς και δεν μπορούν να το ξεπεράσουν. Δεν είναι ο Ψινάκης, δεν ξέρετε αν είναι ο Ψινάκης ευαίσθητος ή αν δεν είναι. Μα δεν είναι τον κύριο Ψινάκη. Δεν λέω αυτό, δεν λέω συγκριτικά. Δεν είπαμε αυτό. Λέω απλώς ότι ένας άνθρωπος μπορεί να το ξεπερνάει και να μην τον νοιάζει πιο μετά. Μάλωσε με τον Τρίφωνα, οκ, προχωράμε, να έκανε και μία πλάκα. Τα παίρνει περισσότερο μέσα του. Υπολογίζει περισσότερο αυτές τις σχέσεις. Έχουν περάσει και 10 χρόνια δηλαδή.
Βλέπεις όμως, είναι απόλυτος. Εμένα μου κάνει εντύπωση. Πάντως το λέω γιατί ο Τρίφωνας δεν έχει κρατήσει κάτι που αν έχει και αν έχει λογομαχήσει. Τώρα μέσα στη showbiz, λόγια, κουβέντες, ναι, του αέρα. Εγώ που τον δεν το θυμάμαι καθόλου. Μεγάλη δόξα του Ολυμπιακού, είχε κάνει και καριέρα. Ποδοσφαιρικά ούτως ή άλλως. Και στην Ιταλία είχε κάνει, αλλά μετά. Όχι, δεν λέω για την ποδοσφαιρική απορία. Καριέρα του ανθρώπου που προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι πολύ μεγάλο. Σημαντική. Καλέ, εγώ μιλάω για το τηλεοπτικό κομμάτι που αφορά στο Survivor, ότι είχε καιρό να εμφανιστεί νομίζω, ότι μετά... Εγώ αν με ρωτούσανε ποιος είναι ο κύριος που βλέπω, δεν θα τον αναγνώριζα. Εγώ, γιατί εμείς δεν ξέρουμε το αθλητικό του κομμάτι. Ναι, εγώ το ξέρω. Το παρεξηγήσαμε για makeover. Κομμάτι, δεν το θυμάστε. Ποιο ούτε το να παντρευτεί με τη Ματίνα Ζάρα, φωτογραφίσεις, συνεντεύξεις και τελευταία στιγμή νύφη το Όσκασε. Ακυρώθηκε ο γάμος. Αυτός είναι. Ναι. Ναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το Όσκαρ. Αυτό. Δεν είχε γένεια. Νύφη το Όσκαρ. Όχι, παιδιά, γένεια. Ποτέ, ποτέ. Επειδή είχε γένεια. Απλώς σε φοράει γυαλιά τώρα, καλή ώρα. Η Ματίνα Ζάρα λοιπόν, πάντως πολύ καλό κορίτσι. Της είχα κάνει συνέντευξη κάποια στιγμή. Πολύ γλυκό κορίτσι.